Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι από τους πιο δυναμικούς παγκοσμίως ως προς την κοινωνική και αναπτυξιακή τους διάσταση. Υπό την έννοια αυτή, ο πλούσιος ενιαίος ελληνικός πολιτισμός, stop. Πού τον είδατε τον ενιαίο ελληνικό πολιτισμό? Σε καμιά ταξική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος. Καθώς άλλος είναι ο πολιτισμός των κυρίαρχων και άλλος ο πολιτισμός των κυριαρχούμενων. Ο πολιτισμός δηλαδή που καλύπτει τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Συνεχίζω όμως, αυτό που λέτε αποτελεί αυτός ο πολιτισμός το κατάλληλο υπόστρωμα προκειμένου να διασφαλιστούν η κοινωνική συνοχή, η αναπτυξιακή και η καινοτόμα προοπτική της οικονομίας και η διεθνής προβολή της χώρας μέσα από τη στήριξη των τομέων αυτών. Που πάει να πει ότι με το νομοσχέδιο και κάτω από τον τίτλο «Δημιουργική Ελλάδα» ως εξειδίκευση στη χώρα μας του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δημιουργική Ευρώπη» επιδιώκει την όσο το δυνατό καλύτερη πρόσδεση της τέχνης και του πολιτισμού της χώρας μας στο άρμα των επιχειρηματικών ομίλων του οπτικοακουστικού κλάδου για ακόμα περισσότερα κέρδη, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο όχι υπόστρωμα, αλλά μάλλον ανώστρωμα για να απλώσουν και να αυγατήσουν τα κέρδη τους αφενός και αφετέρου τη μεγαλύτερη ιδεολογική αξιοποίηση της τέχνης για τη διείσδυση των αξιών της αστικής τάξης, των σάπιων της αξιών πλατιά στο λαό. Με όχημα έναν κλάδο που έχει μαζική διεισδυτικότητα στην ανθρώπινη συνείδηση και άρα προσφέρεται για μαζική πολιτική και ιδεολογική χειραγώγηση. Γι' αυτό άλλωστε αποτελεί σήμερα και το πεδίο ενός σφοδρότατου πολιτικο-οικονομικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Και έτσι εξηγείται και το έντονο ενδιαφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα και του ΝΑΤΟ για την τέχνη και τον πολιτισμό. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί όχι μόνο την προφανή σχέση που έχει ο οπτικοακουστικός κλάδος με κλάδους όπως ο τουρισμός, οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά προπάντων την άμεση συνάφεια που αυτός διαθέτει με την ψηφιακή οικονομία και τομείς όπως η εικονική πραγματικότητα, virtual reality, η διευρυμένη ή επαυξημένη πραγματικότητα, augmented reality, η τεχνητή νοημοσύνη. Και έτσι, σήμερα, στα μέσα της τέχνης, της ψηφιακής τέχνης, συγκαταλέγονται πλέον και όλες αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες βέβαια εκτός από το οπτικό και ακουστικό διαθέτουν επιπλέον και διαδραστικό χαρακτήρα. Με τις πλατφόρμες, τα ψηφιακά παιχνίδια και τις εφαρμογές να προσφέρουν εμπειρίες που συνδυάζουν όλες τις τέχνες, συνδυάζοντας βέβαια και τον πραγματικό κόσμο με τον εικονικό, στη λεγόμενη μεικτή πραγματικότητα. Και το νομοσχέδιο αυτό ακριβώς επιδιώκει με το χρηματοδοτικό εργαλείο του Cash Rebate, την ενίσχυση του ψηφιακού δημιουργικού τομέα και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στο χώρο του οπτικού ακουστικού πολιτισμού, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως γράφεται, όσο και στις εφαρμογές και στα προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα. Για ακούστε και αυτό. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αβεβαιότητας, όταν είναι τόσο επικίνδυνο να πας έξω, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε εναλλακτικούς κόσμους, όπου μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι μαζί, να κοινωνικοποιηθούν, να αλληλεπιδράσουν και να διασκεδάσουν από την ασφάλεια των σπιτιών τους. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τόσο υπέροχους συνεργάτες του κλάδου που καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή στο σκοπό αυτό. Αυτά τα συγκινητικά τα γράφει ο επικεφαλής μιας γερμανικής εταιρείας ψηφιακών παιχνιδιών και αυτά περιέχονται και στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των καταναλωτών στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια, προσέγγιση στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Φανταστείτε δηλαδή και να μην νοιαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των καταναλωτών. Και βέβαια, παρά τους κινδύνους, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και εικονικής πραγματικότητας VR ακόμα και για την εκπαίδευση των παιδιών. Μπροστά στα κέρδη, θα μου πείτε, των ψηφιακών κολοσσών, τίποτα άλλο δεν μετράει.
Η τεχνολογία όμως, ξέρετε, τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι διαβόητη μονάχα για τις δυνατότητες που έχει συλλογής δεδομένων, αλλά και για τις ανακρίβειές της. Και μη λησμονούμε και τα νέα ζητήματα που εγείρονται για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών με τη μαζική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο καλλιτεχνικό έργο. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θέλει και οι δύο αυτές επικίνδυνες τεχνολογίες να γίνουν πρότυπο για την εκπαίδευση των παιδιών. Δεν δαιμονοποιούμε, κυρίες και κύριοι, φυσικά την τεχνολογία, ούτε όμως και προσδοκούμε την κοινωνική ευημερία ως κάτι που προκύπτει αυτόματα από την τεχνολογική πρόοδο. Το ζήτημα είναι πάντα ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει τον προσανατολισμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Γιατί πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται οι επιλογές της ανθρώπινης νοημοσύνης και τα εκάστοτε ταξικά συμφέροντα που αυτή υπηρετεί. Η εκάστοτε λοιπόν άρχουσα τάξη είναι που αποφασίζει όχι μόνο για τη χρήση, αλλά και για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Και βέβαια, ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι και υπεριαλιστικά κέντρα αποφασίζουν σήμερα ποια δεδομένα, ο σημερινός νέος χρυσός, συλλέγονται στα ψηφιακά κέντρα, με ποια κριτήρια και ποιες διαδικασίες, ποιες πληροφορίες εξάγονται και για ποιο σκοπό. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι η άειλη ψηφιακή συνταγογράφηση αξιοποιείται σήμερα για να περικόπτονται οι κρατικές δαπάνες στην υγεία, γιατί έτσι χρησιμοποιείται, προφανώς και δεν οφείλεται στην ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος αλγόριθμος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εκπαιδευτεί, να εντοπίζει και να εξουδετερώνει καρκινικά κύτταρα, μπορεί με την κατάλληλη προσαρμογή να εντοπίζει και να εξουδετερώνει Παλαιστίνιους. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Πρόκειται για το Ισραηλινό στρατιωτικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το Lavender, που καταγράφει χιλιάδες στελέχη παλαιστινιακών οργανώσεων και το οποίο δίνει αυτόματα την εντολή για την εξόντωσή τους όταν θεωρεί πως θα έχει κλειδώσει στο στόχαστρο, οδηγώντας έτσι σε μεγάλες απώλειες αμάχων. Και όλο αυτό το έγκλημα θα έρχεται το ΕΚΟΜΕΔ ΑΕ να το ωρεοποιεί, αφού σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτό το ΕΚΟΜΕΔ συμβάλλει στην άσκηση αποτελεσματικής πολιτιστικής διπλωματίας της χώρας, που ασόψονται οι κυβερνήσεις της, έχει στενές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Με το νομοσχέδιο συγκροτείται ένας υπεροργανισμός, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ΑΕ. Στη συνέχεια θα το λέμε ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece, και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και ο κρίσιμος φυσικά ρόλος του για την ελληνική κινηματογραφία ουσιαστικά εξαφανίζεται. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός ομπρέλα προορίζεται για να προχωρήσει πιο γρήγορα και κυρίως πιο ενιαία την εκμετάλλευση του πολιτιστικού προϊόντος αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία, κάτι το οποίο περιέγραψε εξαιρετικά ο εκπρόσωπος των εργαζομένων από το Σωματείο Κλακέτα, στη σημερινή βέβαια εποχή της τεχνολογικής έκρηξης. Το ΕΚΟΜΕΔ λοιπόν ΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία και έχει μετοχικό κεφάλαιο. Όλοι οι ορισμοί του έχουν οικονομικούς επενδυτικούς όρους και σε όλα τα σημαντικά του άρθρα υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, από τα έσοδα της εταιρείας μέχρι και το Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο, και τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να κατατεθεί για να χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕΔ χωρίς παραγωγό, και μάλιστα έναν παραγωγό που πρέπει να πληρεί πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα το ΕΚΟΜΕΔ, κύριε Υπουργέ, δεν αφορά τον πολιτισμό αλλά τις επενδύσεις του οπτικοακουστικού κλάδου. Κάτι που ομολογείτε κι εσείς έμεσα, αφού στο ίδιο νομοσχέδιο πάβετε τη λειτουργία του Φεστιβάλ Αθηνών επί Δαύρου ως ανώνυμης εταιρείας, και καλά κάνετε δηλαδή, μιας και όπως λέτε η φύση και η εγγενή σκοπή του Φεστιβάλ για την παραγωγή πολιτισμού δεν συνιστούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες, ούτε μπορούν να υπαχθούν σε κερδοσκοπικό πλαίσιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Κάτι που βεβαίως ισχύει για το ΕΚΟΜΕΔ. Άρα για ποιο πολιτισμό μας μιλάτε? Με το νομοσχέδιο λοιπόν η έννοια δημιουργία ουσιαστικά αντικαθίσταται με την έννοια παραγωγή, τους όρους της οποίας βέβαια καθορίζουν οι μεγάλες εταιρείες.
στην οπτικοακουστική και τηλεοπτική βιομηχανία. Και έτσι όλα, τα πάντα, σύριαλ, ταινίες, κινούμενα σχέδιο, ψηφιακά παιχνίδια, τσουβαλιάζονται στη βασική έννοια του νομοσχεδίου περί αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου για τις κινηματογραφικές αίθουσες, τις πλατφόρμες, την τηλεόραση και φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές και τα προγράμματα για κινητά και υπολογιστές. Ούτε και υπάρχει κάποια διαχωριστική γραμμή στους τρόπους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, ούτε διαχωρίζονται ο κινηματογράφος από την τηλεόραση, ούτε το ντοκιμαντέρ από τη μυθοπλασία. Αυξάνεται μάλιστα τα όρια των επιλέξιμων δαπανών, με συνέπεια η υπαγωγή στο cash rebate να γίνεται απαγορευτική για τους μικρούς παραγωγούς και τους σκηνοθέτες παραγωγούς. Σύμφωνα δε με το άρθρο 24, όλοι οι κανόνες χρηματοδοτικής ενίσχυσης εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Έτσι δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε, για να αντιληφθούμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τέχνη και τον πολιτισμό και αναλόγως βεβαίως να πράξουμε και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Όσο για την κινηματογραφική τέχνη, αυτή για το νομοσχέδιο αποτελεί κυριολεκτικά ένα παρεμπίπτον ζήτημα ανάμεσα σε άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καν ως τέχνη, παρά μονάχα στο άρθρο 44, στο πρόγραμμα εξωστρέφειας, και εκεί πάλι ως καλλιτεχνικός προσανατολισμός που εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας. Το μόνο που τον διακρίνει ξεχωριστά τον κινηματογράφο είναι ότι υπάρχουν απλώς διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης από τα animation και τα video games. Στα δε κριτήρια χρηματοδότησης, εδώ να δείτε, συμπεριλαμβάνονται εκτός από αυτό της πολιτιστικής διπλωματίας για τη στήριξη, ας πούμε, του αντιδραστικού Ζελένσκι και του Νετανιάχου και της υποχρέωσης των δημιουργών μιας ταινίας να προβάλλουν στην ταινία άκουσον σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδίδοντας μάλιστα και τα συγγενικά τους δικαιώματα. Συμπεριλαμβάνονται όμως και τα πολιτιστικά κριτήρια, βάσει των οποίων, λέει, εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα ενίσχυσης, τα οποία, ξέρετε, ποιοι θα τα καθορίζουν? Οι Υπουργοί Πολιτισμού και Οικονομικών, παρακαλώ. Σοβαρά μιλάτε? Η κυβέρνηση θα καθορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή ενός καλλιτεχνικού έργου? Και κάπως έτσι, με το νομοσχέδιο θα υποστηρίζονται μονάχα οι παραγωγές με τις οποίες συμφωνείτε, αντί ο δημιουργός να είναι εκείνος που ελεύθερος αποφασίζει για το περιεχόμενο του έργου του. Και κάπως έτσι εκμηδενίζεται σχεδόν ο ρόλος του καλλιτεχνικού κινηματογράφου, στραγγαλίζεται η μικρή κινηματογραφική παραγωγή των σκηνοθετών παραγωγών του δικού τους έργου, την οποία με πάρα πολλά προβλήματα υπηρετούσε ωστόσο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Και όλα αυτά σε όφελος του εμπορικού κινηματογράφου και γενικότερα της εμπορικής οπτικοακουστικής παραγωγής, με αυτήν την χαρακτηριστική αγοραία ομοιομορφία της, ώστε να απευθύνεται μα και να καθυλώνει ταυτόχρονα το γούστο ενός πλατύτερου κοινού. Δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι εμβληματικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, όπως το Κιέριον του Δήμου Θεού, η Οθίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή το Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, που υπογράφει αυτήν την έκκληση, την απέτηση μάλλον να αποσύρεται το νομοσχέδιο, όλες αυτές οι ταινίες δεν θα είχαν καμία τύχη να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζετε εσείς με το σημερινό νομοσχέδιο. Για τα κάθε λογής Pokémon όμως, η κρατική χρηματοδότηση προβλέπεται άφθονη. Στο νομοσχέδιο επίσης υπάρχει μια γενικόλογη αναφορά στο δύσκολο έργο. Ως δύσκολο δεν εννοείται όμως το περιεχόμενο ενός καλλιτεχνικού έργου, αλλά αυτό που δύσκολα μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Ειδικά, όπως λέτε, όταν αναφέρεται σε ένα μικρό κόσμο και πάσχει από έναν επαρχιωτισμό, του λείπει δηλαδή η εξωστρέφεια, προκειμένου να εξαχθεί στο εξωτερικό αποφέροντας κέρδη. Αδιαφορείτε, για να μην πω εχθρεύεστε, την ίδια την κοινωνική λειτουργία του κινηματογράφου και της τέχνης μέσα στις συνθήκες που αυτή δημιουργείται και τις οποίες καθρεφτίζει, μεγεθύνει και στις οποίες φυσικά παρεμβαίνει με τα δικά της καλλιτεχνικά μέσα. Κι όμως, σας διαψεύδουν πανηγυρικά και ο Σεφέρης και ο Ελίτης και ο Ρίτσος και ο Κακογιάννης και ο Αγγελόπουλος και ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, το έργο των οποίων καταξιώθηκε ως οικουμενικό ακριβώς επειδή ρίζωσαν και πάτησαν γερά μέσα στις κοινωνικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν, ακριβώς επειδή πρώτα απ' όλα απευθύνθηκαν στους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
για να μην μιλήσουμε δηλαδή για τη στροφή του Σεφέρη, μια ποιητική συλλογή του 1931, επειδή μας μιλάτε για ευπόλυτα βιβλία, που σήμανε τον ερχομό της νεότερης ελληνικής ποιήσης και πούλησε δεν πούλησε μερικές δεκάδες αντίτυπα. Και κάτι ακόμα. Χτες, η Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι υπογράφει προγραμματική συμφωνία με το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για ίδρυση μιας κρατικής σχολής τεχνικών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων. Θα πάρω και λίγο χρόνο από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Μην το κάνουμε αυτό, αν είναι δυνατόν. Όλοι οι εισηγητές ήταν συγκεκριμένοι και περιορισμένοι στο χρόνο, γιατί έχουμε και τις άρσεις ασυλίες προσδιορισμένος χρόνο. Όχι, δεν μπορείτε να πάρετε δευτερολογία, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Η δευτερολογία είναι για δευτερολογία. Δεν είναι για να απελείτε χρόνο. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Εγώ σας το ζήτησα, εφόσον δεν μου το δίνετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τέτοια βιασύνη πια από το Υπουργείο και τέτοια ετοιμότητα με αυτή τη σχολή να ετοιμάσετε το φθηνό και υψηλά ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για τους ξένους επενδυτές. Τη στιγμή μάλιστα που είμαστε η μόνη χώρα, η μόνη, χωρίς μια πανεπιστημιακή σχολή, επαναλαμβάνω, πανεπιστημιακή σχολή κινηματογράφου, παρά μόνο κάποια διάσπαρτα τμήματα. Δική μας αφετηρία είναι ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας και ανταγωνισμού και ότι η κοινωνική αποστολή της τέχνης είναι η καλλιέργεια του πνευματικού κόσμου του ανθρώπου που θα τον κάνει ικανό να αναγνωρίζει την πραγματικότητα για να μπορεί και να την αλλάξει σύμφωνα με τις ανάγκες του, αντί ευχάριστα αυτή η τέχνη να τον αποκοιμίζει και να τον χειραγωγεί. Έτσι, στη θέση της καπιταλιστικής πολιτιστικής βιομηχανίας που καταπνίγει την τέχνη και τους δημιουργούς της, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας κρατικός κοινωνικοποιημένος φορέας οπτικοακουστικής τέχνης που θα διευθύνεται και θα ελέγχεται από τους ίδιους τους δημιουργούς και τους άλλους εργαζόμενους στον κλάδο και ο οποίος θα οργανώσει και την παραγωγή και τη διανομή του οπτικοακουστικού έργου, παρέχοντας βέβαια στους συντελεστές του τα απαραίτητα μέσα, σταθερό μισθό, πλήρη εργασιακά δικαιώματα, εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου για τη δημιουργία, τον αναγκαίο εξοπλισμό, υποδομές, εκπαίδευση, συνεχή επιμόρφωση για να υπηρετήσουν ελεύθερα και συνειδητά τον αληθινό κοινωνικό προορισμό της τέχνης τους. Με άλλα λόγια, η απελευθέρωση της τέχνης και των δημιουργών της προϋποθέτει την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Δεν γίνεται αλλιώς, στα μέσα παραγωγής και διάδοσης της τέχνης. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να μετατραπεί ο δημιουργός από πολιτής προϊόντων και υπηρεσιών με ειδίκευση στο μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα σε πραγματικό ιδιοκτήτη της σκέψης, του συναισθήματος, του ταλέντου και της τέχνης του. Σε αυτή την προοπτική και μόνο σε αυτήν η πολυτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή θα πάψει να λειτουργεί σαν ανταγωνιστική βιομηχανία και θα αντιμετωπιστεί σαν κοινωνική λειτουργία που θα ανεβάζει όλο ένα την πολιτιστική πνευματική στάθμη κάθε μέλος της κοινωνίας. Για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ψηφίζουμε παρόν. Για τις διατάξεις του Ακροπόλ Ακρός τις καταψηφίζουμε. Καταψηφίσαμε βέβαια και τον αρχικό ιδρυτικό νόμο. Τα άρθρα 83, 84, 86 και 87 τα υπερψηφίζουμε. Για τους μουσικούς των ορχιστρών, της καμεράτας και της ορχήστρας των χρωμάτων και για το δικαίωμα βέβαια της εύλογης αμοιβή, ζητώντας παράλληλα, κύριε Υπουργέ, και σας το ζητάμε τώρα, ζητάμε μια νομοτεχνική βελτίωση ώστε το δικαίωμα της εύλογης αμοιβή να αποκτήσει αναδρομική ισχύ, να έχει αυτό το άρθρο 86, ώστε να πληρώσουν και αυτοί που σταμάτησαν να πληρώνουν. Επί της αρχής βεβαίως καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.